Χθες Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου διεξήχθη η αεροπορική άσκηση Green Bridge 2020. Η άσκηση έλαβε χώρα στα πλαίσια του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της βουλγαρικής αεροπορίας και της πολεμικής μας αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές αντιμετώπισης στόχων Renegade μεταξύ του FIR Σόφιας και του FIR Αθηνών. Η πολεμική αεροπορία συμμετείχε με δύο αεροσκάφη F-16 Block 30 από την 330 μοίρα της 111 πτέρυγα μάχης, ενώ η βουλγαρική αεροπορία συμμετείχε με δύο αεροσκάφη MiG-29 και ένα C-27J. Έχει δημοσιεύσει εντυπωσιακές εικόνες η επίσημη ιστοσελίδα της πολεμικής μας αεροπορίας. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπήρξε απόλυτη συμφωνία στην κεντρική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Σταματούν οι προκλήσεις και αρχίζουν οι συζητήσεις, διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις. Ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φαίνεται ότι συζητήθηκε η προοπτική στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Περισσότερα για όλα αυτά, καθώς και για τα εξοπλιστικά που αφορούν άμεσα τη χώρα μας, αναμένεται να μάθουμε από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, έχει πολλούς εταίρους στο πλευρό της, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στα συμπεράσματα διακήρυξη της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης, λένε οι ίδιες πηγές σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Εμμανουέλ Μακρόν έγραψε στο Twitter: «Χαίρομαι που ξαναβρίσκω τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Σύνοδο Κορυφής MED7 που φιλοξενεί η Γαλλία στο Αζαξιό. Οι συζητήσεις μας για τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας ήταν καρποφόρες. Του εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη μας μετά τη φωτιά της Μόριας. Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγο ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει: «Η Τουρκία δεν είναι πλέον εταίρος στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ είχε αναφερθεί και στις δραστηριότητες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, μιλώντας για πολλαπλασιασμό των προκλήσεων και απαράδεκτες πρακτικές που δεν αρμόζουν σε μεγάλο κράτος. Σε απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιτέθηκε στο Γάλλο Πρόεδρο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο Πρόεδρος Μακρόν έκανε για μια ακόμα φορά αλαζονικές δηλώσεις με ένα παλιό αποικιοκρατικό αντανακλαστικό», ενώ εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ο Μετσελίκ είπε: «Ο Μακρόν οδεύει σε αποτυχίες, στη Συρία με το PKK, στη Λιβύη με το Χάφταρ, στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα. Είναι τιμή μας ο αποικιακός νους να στοχοποιεί τον πρόεδρό μας». Απ' την άλλη, ο Λούκας Μάντλ, ευρωβουλευτής του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος του καγκελαρίου Σεμπάστιαν Κούρτς, δήλωσε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ήταν από καιρό απλώς μια φάρσα και πρέπει να διακοπούν, όπως επίσης πρέπει να σταματήσει όλη η προενταξιακή βοήθεια και τελικά να επανεξετάσουμε ριζικά τις σχέσεις μας με αυτόν τον γείτονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Λυπάμαι βαθιά για αυτές τις εξελίξεις, επειδή αισθάνομαι πολύ κοντά στον τουρκικό λαό ως πολύτιμο κομμάτι της οικογένειας της ανθρωπότητας και γνωρίζω ότι πολλοί Τούρκοι δεν υποστηρίζουν την πορεία της κυβέρνησής τους, αλλά η συμπεριφορά της τουρκικής ηγεσίας πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε συνέπεια», είπε ο Λούκας Μάντλ. Για να συνεχίσει, παρουσιάζοντας την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο ως εξαιρετικά επικίνδυνη, η τουρκική ηγεσία καταπατά το διεθνές δίκαιο και παραβιάζει συνεχώς την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και της Κύπρου. Επιδιώκει γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στα χωρικά ύδατά τους και επιπλέον η τουρκική κυβέρνηση δεν διστάζει να απειλήσει με πόλεμο το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση Ερντογάν προσπαθεί τακτικά να εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την καταγγελία του Συμφώνου Μετανάστευσης. Οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία από μόνο του θα ήταν εντελώς απαράδεκτο, ενώ βλέποντας τα όλα μαζί είναι σαφές ότι η τουρκική ηγεσία προχωρεί σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκαταλείπει τη συνεργασία. Αυτά από τον Λούκας Μάντλ, τον Αυστριακό Ευρωβουλευτή. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τη Γαλλία και η Αυστρία, η οποία επίσης υποστηρίζει τον Ελληνισμό και την Ευρωπαϊκή Ιδέα, αποτελούσε επί αιώνες μια μεγάλη αυτοκρατορία που κυριαρχούσε στην κεντρική Ευρώπη και την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, εξού και το όνομά της, ο Έστεραϊχ, Ανατολικό Βασίλειο δηλαδή, η Ανατολική Αυτοκρατορία, το οποίο και αναχέτησε με τη βοήθεια της Πολωνίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών την πρώτη επίθεση των Οθωμανών εναντίον της Ευρώπης. Η πρώτη επίθεση των Οθωμανών συνετρίβει στις πύλες της Βιέννης. Καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται.